Ο κύριο Λευτέρη Νικολάου είναι μαζί μα. Ο κύριο Νικολάου είναι υποψήφιος ευρωβουλευτή με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, κύριε δεν Νικολάου. Δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Τσούνο, γιατί νικαινή, δηλαδή. Τώρα, γιατί νί ανοίγεται, νί. ανοίγεται <laughs> αυτό το. Εσεί τι θέση <laughs> είστε. Δεν έχω απασχοληθεί ποτέ. Δεν, Ά, το, Ά, έχετε. δεν, το, δεν το έχω δει, όχι, δεν, δεν ξέρω. Αλλά πιστεύω ε, ότι είναι το, το νι. είναι το μόνο νύχτα. Χρήστε το να το βρω. Βρέστε το. Κάποιο μου το είπε τώρα με τι επιστολικέ, αλλά δεν το συγκρατήσω. Λοιπόν, τι ψάχνει το Κομμουνιστικό Κόμμα σε αυτέ τι ευρωεκλογέ, κύριε Νικολάου, και υπάρχει και το εξή ζήτημα. Βάζουν πολύ το θέμα, λέει, το ΚΚΟΕ κατά του ΝΑΤΟ, κατά yeah. των Ένων, κατά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θέλετε κατεβαίνει σε αυτέ τι ευρωπαϊκέ εκλογέ, αφού είναι κατά. Καλά, αυτό θα μπορούσε κάποιο να το πει και για τι εκλογέ στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Ε, θα μπορούσα να το πει κομμουνιστικό κόμμα. Αυτοί θέλουν σοσιαλισμό, κομμουνισμό. Όμω τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Γιατί σήμερα ζούμε, όλοι ζούμε, δεν αποφασίσαμε να πάρουμε διαζύγιο με την πραγματικότητα. Αποφασίσαμε να παλέψουμε, να οργανώσουμε την πάλη, ώστε να ζήσουμε καλύτερα. Άρα λοιπόν, εμεί λέμε το εξή. Την επόμενη μέρα στι 10 Ιουνίου θα είναι εδώ όλοι οι βραχνάδε που ζει ο ελληνικό λαό και οι οποίοι έχουν ευρωενοσιακή υπογραφή και οι τρει άθλιε σχέσει τη εργασία, τα 13 ώρα, η ελαστική απασχόληση, τα 6 ημέρα, έχουν ευρωενωσιακή υπογραφή και η πολεμική εμπλοκή τη χώρα, η κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία που έχουμε δώσει πάνω από 100 δισεκατομμύρια σε αυτόν τον πόλεμο τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια σειρά από άλλα ζητήματα στα οποία ο λαός μας κινητοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, συλλογικέ συμβάσει εργασίας, ενάντια στην ακρίβεια που δημιουργείται από το Ταμείο Ανάκαμψη, τον πληθωρισμό και την λεγόμενη κρίζο-πράσινη μετάβαση. Άρα, εμεί λέμε απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, πώ μπορεί να είναι ο λαός μας πιο δυνατό, Μπορεί να είναι πιο δυνατό δίνοντα ανοχή και στήριξη στα κόμματα που όλα μαζί γιατί τα παραπάνω. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΒΕΛΟΠΟΥΛΟ, Νέα Αριστερά στο Ευρωκοινοβούλιο τα στήριξαν. Ή υποστηρίζοντα το ΚΟΚΟΕ που δεν έχει δεσμεύσει από αυτέ τι στρατηγικέ και μπορεί να τι αντιπαλέψει, πώ μπορεί να είναι πιο δυνατό ο λαό, την επόμενη μέρα ψάχνοντα κάποιε θολέ λύσει από μεσίε, σωτήρε, μοησίδε, που με ένα μαγικό ραβδί θα λύσουν τα προβλήματα, πράγματα τα οποία ποτέ δεν έγιναν πραγματικότητα. ή αν μπούμε όλοι μαζί στην πάλη, κάθε ένα και κάθε μία από εμά, για αυτά που έχουμε σήμερα πραγματικά ανάγκη. Εμεί λέμε για όσου εκείνου που σκέφτονται, κάνουν ταμείο και απαντάνε ότι σήμερα χρειαζόμαστε την πρώτη επιλογή να είναι πιο, ισχυρό, πιο ισχυρός ο δικός μας αγώνας απέναντι στους βραχνάδες και τα βάσανα τα οποία θα κλιμακωθούν. Γιατί την επόμενη μέρα, ξέρετε, 20 δισεκατομμύρια έχει αποφασίσει το Ευρωκοινοβούλιο να ανέρθουν για τέσσερα χρόνια τα ματωμένα πλεονάσματα. Mm -hmm. Άρα λοιπόν εμείς λέμε, για αυτούς τους ανθρώπους η επιλογή πρέπει να είναι καθαρή. Ισχυρό ΚΚΕ, γιατί δεν το βάλε κάτω, γιατί είναι εκεί που γίνεται κάθε μικρό και μεγάλο αγώνα. για τα σύγχρονα λαϊκά Η πραγματική αντιπολίτευση είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα. Εμεί παρα... καταρχά Γιατί υπάρχει, υπάρχει ένα τσακωμό τώρα, καταλαβαίνετε, σε αυτέ τι ευρωεκλογέ. Ε, από τον κύριο Κασελάκη που λέει: Παι, Παιδιά, δώστε μου δύναμη, ε, εγώ να έρθω να ανατρέψω στο Μητσοτάκι. Ο κύριο Ανδρουλάκη που λέει: Δώστε μου δύναμη να είμαι δεύτερο, ουσιαστικά εγώ να είμαι αξιωματική αντιπολίτευση στο Μητσοτάκι. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα ευαγγελίζεται ότι εσεί είστε η πραγματική αντιπολίτευση. Αν καταλαβαίνω καλά. Ναι. Mm. Καταρχά, εμεί λέμε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, η κυβέρνηση τη Δημοκρατία σήμερα είναι ζορισμένη. Και είναι ζορισμένη όχι από κάποια αντιπολίτευση που έγινε στο Κοινοβούλιο μόνο είναι ζορισμένοι από του μεγάλου αγώνε που έγιναν το προηγούμενο διάστημα. Τι μεγάλε απεργίε, 28 Φλεβάρι, τον ένα χρόνο από τα Τέμπη, για δικαίωση, για καμία συγκάλυψη, για να καταδικαστούν οι ένοχοι πολιτικά και ποινικά. Στι 17 Απρίλη, την Πρωτομαγιά, στου μεγάλου αγώνε των αγροτών που έβαλαν στο επίκεντρο την κοινή αγροτική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που τα άλλα κόμματα ψήφισαν και άλλε. Αυτοί ζορίζουν τη Νέα Δημοκρατία και σήμερα βάζει στόχο αντί το 41 το περσινό, το 33-32 και πάει λέγοντα. Ταυτόχρονα όμω. Ποιο μπορεί να πει ότι κάνει αντιπολίτευση στην Νέα Δημοκρατία εκείνοι οι οποίοι αθρίζονται μαζί τη στι στρατηγικέ τη κατευθύνσει mm -hmm. και τα νομοσχέδια τη αντί να περνάνε με 158 ψήφου, περνάνε με το 260. Κουκουέ, μιας και το, είπ, μιας που το είπατε, το κουκουέ τι στόχο έχει σε αυτέ τι ευρωεκλογέ. Κουκουέ... Υπάρχει αριθμητικό ποσοτικό στόχο. Ξέρετε, εμεί δεν βάζουμε αριθμητικού ή ποσοτικού στόχου. Υπάρχει όμω μια κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, στι εθνικέ εκλογέ του 2023, το ΚΚΠ ήταν τρίτο κόμμα στην Αττική. Mm -hmm. Όπου πηγαίνουμε. Σε όλη την Ελλάδα, στι συγκεντρώσει τη ανοιχτέ που μόνο το κουκουέ κάνει, Φαντάζομαι ότι το έχετε παρακολουθήσει. Αλλά τα κόμματα δεν κάνουν ανοιχτέ συγκεντρώσει. Ναι, ναι, όχι, ναι, αυτό είναι σωστό. Και αυτό και κάτι δείχνει. Σιστό. Και στι περιοδίε, στου τόπου δουλειά, στι λαϊκέ γειτονιέ, στα πανεπιστήμια, στα σχολεία, βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλο προβληματισμό απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα στου δύο είναι ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για το ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου, ακόμη περισσότερο για την κλιμάκωση του υπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία. Άρα εμεί λέμε ότι υπάρχουν όλε οι προποθέσει. Το ΚΚΕ να είναι πολύ πιο δυνατό την επόμενη μέρα για να κλιμακώσει ακόμη περισσότερο τον αγώνα για αυτά που σήμερα ο λαός έχει ανάγκη. Ο κύριος Λευτέρης Νικολάου, ο οποίος είναι στην 27η θέση Α, του το το βρήκε, ε, ε, έτσι, μπράβο. στο νούμερο 27. Αν και τώρα δεν έχει καμία σημασία, δω. γιατί η επιστολική διαδικασία έχει τελειώσει, νομίζω δεν είναι και αριθμημένα τα ψηφοδέλτια, άρα θα πρέπει κάποιος να ψάξει για να διαφορετικά. Ε, πάντως έτσι όπως είναι με τη σειρά εδώ όνομα το αλφαβητικά. Πάντως να πω ένα πράγμα, έτσι, έλα, σε, έλα, αυτό. Έλα σε αυτό. Και ναι. να το αυτό. ξέρετε, δεν έχει... Πισόπλα τα μαχαιρώματα μεταξύ των υποψηφίων του, δεν έχει εσωτερικού ανταγωνισμού. Ε, εγώ καλώ όλου την τελευταία εβδομάδα να πάρουν το φυλάδιο με του 42 υποψηφίου του ΚΚΕ. Θα δει ανθρώπου, αγωνιστέ, εργάτε, αγρότε, νέου και νέε, επιστήμονε, ανθρώπου τη τέχνη, του πολιτισμού, του αθλητισμού, που όλοι έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Ήταν μπροστά στο δικό του μετερίζει για κάθε διεκδίκηση για τα σημερινά προβλήματα. Και αυτό είναι εγγύηση. Καλή επιτυχία, κύριε Κλοντράου. Είστε Καλώς. καλά. Καλώς.